και να ορίσουν μια καινούργια ημερομηνία. Τι και αν όλα έδειχναν πως η ζωή της τραγουδίστριας μπήκε σε μια καινούργια φάση, πιο όμορφη και πιο δημιουργική, κανείς δεν φανταζόταν πως αυτή η αναβολή θα σηματοδοτούσε και το τέλος της σχέσης τους. Η Αγγελική αποφεύγει να μιλά ανοιχτά για χωρισμό και απαντά με νόημα πως είναι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την Παρασκευή, να σας δείξουμε όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει και θεωρώ ότι θα περάσουμε έναν υπέροχο χειμώνα. Με τον Κώστα έχουμε δουλέψει από την αρχή της καριέρας μου και δεν αποκλείεται να ξανασυνεργαστούμε και στο μέλλον. Πώς αντιδράτε όταν το μέσα ασχολούνται με την προσωπική του ζωή? Κοίταξε, έχουν υπάρξει στιγμές που με έχει ενοχλήσει όλο αυτό. Αλλά εντάξει, κι εσείς τη δουλειά σας κάνετε, από εκεί και πέρα κι εγώ τη δουλειά μου κάνω και είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένη στη δουλειά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι γενικώς δεν σχολιάζω οτιδήποτε γράφεται ή ακούγεται όλα αυτά τα χρόνια που με γνωρίζετε. Ναι, μπράβο, έχει δίκιο. Μια ξένη τραγουδίστρια. Θυμίζει λίγο τη Σανάια Τουέιν. Μια